Ήθελα να σας ενημερώσω και επισήμως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη απέδειξε χθες ότι υπάρχει, ότι η ψυχή της πάρεται. Ο λαός, η κοινωνική βάση μας ξεπερνά. Σας το λέω αυτό όχι μόνο υπό την ιδιότητά σας του πολιτιακού μας άρχοντα, αλλά και γιατί είστε μια μεγάλη προσωπικότητα ιστορική της παράταξης, το έχει στα σπλάχνα της. Η παράταξη υπάρχει χάρη του λαού και του έθνους, βρίσκεται στην υπηρεσία της πατρίδας. Και τώρα που είμαστε στο μετέχνιο, τώρα που ελπίζουμε να τελειώσει η δύσκολη φάση της κρίσης και να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε ξανά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τώρα που η ελπίδα και η προοπτική φαίνεται, πρέπει να κάνουμε αυτή την τελευταία προσπάθεια όλοι μαζί. Και δεν πρέπει στο διάστημα από τώρα μέχρι τις εκλογές και το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης να χαλαρώσουμε, να χάσουμε δημόσια έσοδα, να μην ελέγξουμε τις δημόσιες δαπάνες, να μην προωθήσουμε τα μέτρα του νέου προγράμματος, γιατί ό,τι κάνουμε λάθος σε αυτά τα πεδία στρέφεται τελικά εναντίον των πιο φτωχών, των πιο αδύνατων, εναντίον της μεσαίας τάξης. Όταν είμαστε συνεπείς σε αυτά, βοηθούμε τον πιο αδύνατο και ανασφαλή Έλληνα. Και αυτή είναι η μεγάλη μας ηθική υποχρέωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι τελικά ο αριθμός προσέλευσης? Φτάνουμε τις 240.000. Μάλιστα. Με τα δεδομένα της εποχής είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί σε μια αποχαιρετιστήρια σύσκεψη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών να δώσω τις τελευταίες μου οδηγίες. Πρέπει αυτές τις εβδομάδες μέχρι τις εκλογές και το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης να είμαστε πάρα πολύ επιμελείς και επίμονοι στην επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, στην ίσπραξη των δημοσίων εσόδων, στον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, στην εφαρμογή του νέου προγράμματος, γιατί όταν είμαστε πετυχημένοι σε αυτά προστατεύουμε την σύνταξη, το μισθό, το εισόδημα και την προοπτική του απλού Έλληνα πολίτη.